Πάντως το σημαντικό είναι ότι τα πράγματα πάνε λίγο καλύτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τον κορονοϊό στην πόλη μας. 56 κρούσματα ανακοινώθηκαν χθες στη Θεσσαλονίκη. Γενικώς στην κεντρική Μακεδονία ήταν λιγότερα. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι τα νούμερα που ανακοινώθηκαν χθες αφορούν τους ελέγχους που έγιναν την Κυριακή, που πάντα είναι λιγότεροι. Σημαντικό είναι όμως ότι και οι εκπαιδευτικοί που ελέγχθηκαν την Κυριακή δεν εντοπίστηκε ούτε ένα κρούσμα στα rapid test που υποβλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί πριν επιστρέψουν στα θρανία, στις αίθουσες με τους μαθητές του Δημοτικού. Δείχνει λοιπόν κάτι όλο αυτό. Η πίεση στις εντατικές δεν έχει χαλαρώσει πάρα πολύ. Γύρω στο 70% σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας στην Θεσσαλονίκη. Αυτό δείχνει ότι πήραν μια ανάσα, αλλά δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια για μεγάλη χαλάρωση. Χρειάζεται δηλαδή να είμαστε προσεκτικοί. Την έχουμε ξαναπατήσει αυτή τη χαλάρωση. Την έχουμε ξαναπληρώσει. Θυμάστε τότε που λέγαμε πώς θα καταφέρει η Θεσσαλονίκη, δύο εβδομάδες αργότερα. Με τα πέντε κρούσματα πώς πήγε στο τριψήφιο αριθμό. Σωστά. Από τα μονοψήφια φτάσαμε στα 200. Ναι, ναι.